στο σκοτάδι. Μα κανένα αγάπη σημάδι. Ξαναπαίνω στο όνειρό μου. Τι είναι τούτο? Αναπάτησες και φέρε μου το κινητό μου, παιδί μου. Έλενα Παπαρίζου. Είναι ερωτευμένος βέβαια. Πρώτος δίσκος, προτεραιότητα. Από τότε η Έλενα έχει μπει προτεραιότητα στην καθημερινή μας ζωή. Ο λόγος που αγαπήθηκε τόσο πολύ η πρώτη δισκογραφική δουλειά της Έλενας στο Παρίσι ήταν καθαρά γιατί είχε ήχο από το εξωτερικό. Ήταν κάτι φρέσκο. Υπήρξε βέβαια και μια ομάδα ανθρώπων που την πλαισίωσαν. Εκτιμητέα πάρα πολύ αυτή η ομάδα. Δημιουργεί όπως Κοντόπουλος, Δόξας, Δάντης, Γρηγόρης Πετράκος. Δίνοντας αυτοί οι άνθρωποι τραγούδια στην Έλενα Παπαρίζου, ήταν κατ' εμέ αναμενόμενο να γίνει μια τεράστια επιτυχία και τα τραγούδια να ακούγονται ακόμα και τώρα με πολύ μεγάλη χαρά. Το 2004 κυκλοφόρησε η πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά της Έλενας Παπαρίζου με τίτλο «Προτεραιότητα» και οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 87.000 αντίτυπα. Η Έλενα ήταν ήδη γνωστή στην Ελλάδα με τους Αντίκ. Είχαν κάνει τεράστια επιτυχία οι Αντίκ στην Ελλάδα και αρκετά μεγάλη νομίζω και στη Σουηδία. Ένα κορίτσι με τα φρυδάκια από τα μεγάλα, ξέρω, τα έχει βγάλει ακόμα. Ένα εκπληκτικό κορίτσι, εκπληκτικό ταλέντο, παρουσία με φοβερή ενέργεια και συνεχίζει να μας δίνει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Κάνει πάρα πολλά πράγματα. Αγαπάω πάρα πολύ. Κάνει χρυσούς, κάνει πλατινένιους, την αγαπάει ο κόσμος, είναι μια καλά κουκλάρα, το μέλλον της ανήκει. Το κορεακή για την Ελλάδα, Έλενα. Έχει αποδείξει όλους ότι αποτελεί ένα διαμάντι πραγματικά της ελληνικής μουσικής σκηνής. Υπέροχη, υπέροχη, υπέροχη. Αγαπώ.